Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Μάκη Δελαπόρτα. Πάω να τον συναντήσω, να τον φέρω στην παρέα μας. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Ευχαριστώ. Πολύ. Αγαπημένη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Είσαι από τις αγαπημένες μου, να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ με τιμούν τα λόγια σου. Όπως και όλοι σας. Καλώς όρισες, Μάκη. Κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μάκη, πώς είσαι? Ας έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ποσειδώνα, βέβαια. Εγώ συγκινούμαι όταν σε βλέπω, γιατί πάνω από 30 χρόνια. Πάνω από 30 χρόνια. Και σου οφείλω και κάτι, θα το πω πρώτη φορά. Για πες. Μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές μου συνεντεύξεις μου την έκλεισες εσύ, γιατί εγώ είχα περισσότερες γνωριμίες στον χώρο του τραγουδιού και σε σένα οφείλω ότι μπόρεσα να κάνω συνέντευξη Χριστούγεννα του 1993, νομίζω, τη Ράνα Βλαχοπούλου. Έλα. Και να ζήσω και τα ωραίτερα Χριστούγεννα. Σπίτι της είχε γίνει συνέντευξη. Σοβαρά. Ναι. Είχε, μου είχε κλείσει τη γνωριμία μαζί τη. Δεν μετακινιόταν. Ήταν απόλαυση. Κοίταξε τώρα, με μια ιστορία την οποία ακούω να λέει ο Μάκης ότι. Δεν θυμόμουν. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έχεις κάνει, έχεις βοηθήσει, γνωρίζεις, τα οποία μπορεί έτσι στιγμιαία να μην θυμάσαι, αλλά δεν ξεχνάνε οι άνθρωποι με τους οποίους έτσι έχεις συνδεθεί. Κάθε φορά που σε συναντάμε ή που έρχεται το όνομά σου μια συζήτηση, πάντα αναρωτιόμαστε τι άλλο θα μας πει ο Μάκης, τι γνωρίζει. Είναι πολλά τα κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Όλα θα τα βγάλει από το ντουλάπι. Παιδιά, είναι ένα υπέροχο ταξίδι πραγματικά που ξεκίνησε από πολύ πολύ νωρίς. 17 χρόνο βρέθηκα στο θέατρο Αλίκη. Και εκεί ξεκίνησε, νομίζω, το υπέροχο αυτό ταξίδι στο χώρο. Το μαγικό αυτό χώρο που όσο και να λέμε διάφορα πικάντικα και περίεργα, ο χώρος είναι μαγικός ο δικός μας και η δουλειά μας είναι μαγική. Ναι. Οπότε εγώ έχω μόνο όμορφα πράγματα να θυμάμαι. Και ήμουν από τους τυχερούς τελικά και τους ευλογημένους που πρόλαβα και έζησα από κοντά τους μύθους της παιδικής μου ηλικίας, τους ήρωες αν θες της παιδικής μου ηλικίας. Ναι. Γιατί εμένα οι ήρωές μου δεν ήταν ούτε ο Ταρζάν, ούτε ο Σεραφίν, ούτε ο Μίκι Μάους. Ήταν η Βουγιουκλάκη, η Καρέζη, η Βλαχοπούλου, όλοι αυτοί. Σε όλη αυτή την πορεία, βρεσί, η Μάκη μου, δεν υπήρχε ποτέ κάτι, έτσι, όχι μελανό ακριβώς, κάποια δυσκολία, δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. Που να σε στεναχώρησε, εννοείς. Ναι, που να σε... Παιδιά, σίγουρα υπήρχαν και αυτά, αλλά εγώ ως παιδί, ζώντας δίπλα σε αυτούς τους μύθους, πρώτα απ' όλα ήμουν ένα καλό παιδί, σε εισαγωγικά, με ένα σεβασμό και ένα ήθος από το σπίτι μου. Που αυτό νομίζω πως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η ευγένειά σου. Σίγουρα. Στο να με αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να με βάλουν στα σπίτια τους, πέρα από τη δουλειά τους. Γι' αυτό είχες και τέτοια αποδοχή. Και τέτοια αποδοχή και τέτοια αγάπη και συνεργασίες. Γιατί κέρδιζε το σημαντικότερο πράγμα που ήταν η εμπιστοσύνη. Είχες την εμπιστοσύνη όλων τους. Αυτό είναι το πράγμα. Ξέρανε πως εγώ ό,τι έβλεπα μέσα στα σπίτια τους δεν θα τα έλεγα παρά έξω. Κάποιες φορές θυμάμαι η Αλίκη, ας πούμε, για παράδειγμα, που η Αλίκη ήταν η μοναδική περίπτωση που και το τόσο πουλούσε στα εξώφυλλα, το τόσο γινόταν τόσο και όλα αυτά. Πολλές φορές λοιπόν μέσα στο σπίτι βλέποντας πράγματα. Και την επόμενη εβδομάδα ήταν κρεμασμένα στα περίπτερα. Έλεγα τώρα μπας και νομίζω ότι εγώ, ας πούμε, μπορεί να είπα κάτι. Ναι. Ξέρεις, ήταν λίγο περίεργο κι αυτό ως... Αλλά εντάξει. Ήξερε όμως, ήξερε πώς. Ήξερε. Καλά, και πώς ξέρω πώς δεν θα μιλούσα. Πώς δεν θα μιλούσες και νομίζω ότι αυτό το έχεις κερδίσει, το είχες χτίσει σταδιακά, αλλά το κέρδισες. Και ακόμα και τώρα που συζητάμε, που μέσα από τα βιβλία σου, μέσα από συζητήσεις έτσι, τηλεοπτικές ή κατηδίαν, προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα. Ό,τι και αν λες, δεν το λες με τη διάθεση του κουτσομπολιού. Ναι, του κουτσομπολιού, του να σκάψω. Με μια γλύκα. Και αυτό είναι πιο πολύ που με κάνει, να θέλω να μάθω πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ όταν έρχομαι σε εκπομπές και βρίσκομαι μαζί σας, ξεχνάω πως υπάρχει κάμερα. Αισθάνομαι πως πάω στο σπίτι κάποιων φίλων μου και λέμε τα δικά μας. Έτσι λοιπόν αισθάνομαι και τώρα και γι' αυτό πολλές φορές μου λένε πώς είσαι στην τηλεόραση τόσο άνετος. Γιατί αυτό συμβαίνει σε μένα. Εντάξει, είμαι πολλά χρόνια και στην τηλεόραση και σε συνεντεύξεις, αλλά ξεχνάω πραγματικά. Μα αυτό την είναι κάμερα. Το σημαντικότερο. Η άνεση. Αυτό. Το ξέρεις πολύ καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πεις. Φαντάζομαι ότι θα σε ρωτάνε. Εγώ έχω κάτσει και έχω ξεχάσει. Κάποια ιστορία, ειδικά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είδε πώ ξεκινάμε. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σε περίμενα πώ και πώ. Παιδιά, κοιτάξτε. Η Αλίκη σίγουρα ήταν η καλή μου νεράιδα. Όμως εγώ στα χρόνια και στην Αλίκη χρωστάω και τις βιογραφίες. Εκείνη είδε σε μένα πως μπορούσα να γράψω και είδε και το άλλο, ότι εγώ ήμουνα τρελός με την έρευνα, με τις συλλογές,
Μ' άρεσε να πηγαίνω στο μοναστηράκι και να βρίσκω πράγματα, τα συλλέγω. Αφού και εκείνη μου έλεγε, μα πού τα βρήκες, δεν τα ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Όπως και άλλοι πολλοί. Όμως αυτά τα χρόνια που πέρασαν και που ξεκίνησα με την Αλίκη στο πρώτο μας βιβλίο, βλέπω εδώ έχετε και φωτογραφίες και με τους δίσκους, τη δισκογραφία, που ήμουν εκείνος που τσέβγαλα τα κινηματογραφικά σε δίσκους και το χαιρόταν πάρα πολύ. Γιατί από το πουθενά τα κινηματογραφικά ξαφνικά έγιναν τη μόδα εκεί γύρω στη... Διπλό άλμπουμ είχε κάνει. Ξεκίνησε ένα διπλό άλμπουμ. Τραγούδια που ήταν μεμονωμένα 45 ράκια που λέμε, τα οποία τα έκανε διπλό άλμπουμ, σαν best of, α πούμε, το οποίο όμω χοπουλούσε. Γιατί ήταν και η εποχή που πουλάγαν τα βινίλια. Πήγε δηλαδή 200.000 και από εκεί ξεκίνησε για μένα μια άλλη πορεία, χωρίς εγώ να δηλώνω δισκογραφικό παραγωγό. Ξαφνικά με καλούσαν όλοι να μιλήσω για τα soundtrack του ελληνικού σινεμά. Αυτό ήταν η πρώτη μου δουλειά. Μετά όμως με τα βιβλία που ξεκίνησε με την Αλίκη. Εγώ έφτασα σήμερα να έχω υπογράψει 51 βιβλία. Δηλαδή αυτό εδώ, τα backstage του ελληνικού σινεμά, είναι το 51ο μου βιβλίο. Έτσι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Όμως έχω κάνει τους μύθους, όχι μόνο του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και του θεάτρου. Που αυτό έχει περάσει λίγο, αν θέλετε, σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει τη βιογραφία του Μινωτή, της Παξινού, της Κοτοπούλη, της Κιβέλη, του Βεάκη, του Κατράκη. Και σε πολύ ωραίες εκδόσεις. Και βγήκαν αυτά, μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί αλλιώς δεν θα γινόντουσαν οι καθημερινοί. Και υπέγραψα εκεί μια υπέροχη σειρά από αυτές τις βιογραφίες. Όλες οι συνεντεύξεις μου, πέρα από την Βλαχοπούλου, την Καρέζη, Παπαμιχαήλ, Λάσκαρη, Βέγκο, Κούρκουλο. Ποιους να πω, Ηλιόπουλο, θα ξεχάσω πολλούς, Βασιλιάδη, Φωτόπουλο. Η πρώτη ερώτηση που εισπράττω πάντα ήταν, πες μας κάτι για την Αλίκη. Λοιπόν, ξεκίνησα εγώ να σε ρωτάω. Το λέω ως παραπονάκι αυτό, γιατί δεν θέλω οπωσδήποτε να υποβαθμίζω όλους άλλους τοπιούς που ασχολήθηκα, που κατέγραψα τη ζωή τους και που είναι ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν το έλεγα για να υποβαθμίσω. Θα ήθελα να μάθω και από άλλους ανθρώπους, λοιπόν, με μεγάλη χαρά. Καλή, για όλους θέλουμε.